Δεν ξέρω, καταρχήν να ξεκινήσω διαφορετικά. Δεν ξέρω αν μέτρησες πόσες χαμένες ευκαιρίες ήταν στο παιχνίδι. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες σήμερα, αλλά βάλουμε ένα γρήγορο γκολ στο 30 λεπτό. Αξίζαμε την νίκη, ο Πάκο δεν μπορούσε να αθλητήσει το ρυθμό μας που δώσαμε. Πάντως, με βάση την εικόνα του παιχνιδιού και στα 90 λεπτά η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη. Κατά διαστήματα παίξαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο και αποδείχθηκε για μένα ακόμη φορά ότι όταν κυρίως πέσει το κλειάνι και την λύση, ήταν επιπλέον κύριο για εσάς. Αυτό οφείλει σε όλα τα παιδιά, δουλεύουν ισχυρά όλη την εβδομάδα και το παιχνίδι και αποδείξαμε ότι αξίζαμε την νίκη. Ήταν μια καθαρή νίκη για μας. Μια νίκη η οποία πέρα από το γόητρο και την ιδιαιτερότητα που έχει να παιχνίδι στον Άρη και τον ΠΑΟΚ ήταν σημαντική και από την βαθμολογική άποψη, γιατί η ομάδα πλέον κάλυψε σημαντικό κομμάτι από το έδαφος της βαθμολογίας, είναι δεύτερη και βέβαια έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο από τον Ευαδιακό. Αυτή ήταν μια νίκη με τον ΠΑΟΚ. Μας έβαλε θετικό κοντά στην κορυφή. Τώρα κοιτάμε το πρωτάθλημα αλλιώς. Συνεχίζουμε το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε το πρωτάθλημα. Τελευταία ερώτηση είναι να βάλει μια μάχη στην ομάδα και πέσει έτσι η κατάσταση του πρωταθλήματος. Θέλετε σαν βλέπει διαφορέ στο πρωτάθλημα και αν θεωρεί ότι η ομάδα είναι πιο ανταγωνιστική σε εσά. Το πρωτάθλημα φέτος είναι πιο ανταγωνιστικό. Υπάρχουν πιο ανταγωνιστικές ομάδες. Οι ομάδες της Αθήνας είναι πιο δυνατές. Εντάξει, εμείς συνεχίζουμε. Να χειριστούμε καλή συνέχεια. Μόνο νίκες και στο τέλος η ομάδα ξανακόψει και πάλι το όχι τον ήμουν. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.